Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο γήπεδο του Χολαργού για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Χολαργού. Ο Χολαργός, ο οποίος μπήκε με το δεξί στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κέρδισε τα Σούρμενα με 1-0 εκτός έδρας. Λοιπόν, δίπλα μας έχουμε τον υπεύθυνο αυτής της νίκης, τον σκόρερ της ομάδας, τον Χρήστο το Σκούμα. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή αγωνιστική χρονιά. Μπήκε με το δεξί για την ομάδα, για το Χολαργό, έτσι. Εννοείται. Ήταν πολύ ευχάριστο αυτό. Ήταν η πρεμιέρα. Πάντα υπάρχει άγχος στην πρεμιέρα για όλες τις ομάδες. Δεν μας βγαίνουν αυτά που θέλουμε πάντα. Αλλά σημασία έχουν τρεις βαθμοί στο πρώτο μάτς της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, είσαι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ήρθες φέτος στην ομάδα. Έχεις δεθεί με τα παιδιά εδώ, έτσι, από ό,τι βλέπω κιόλας, έτσι. Έχουμε γίνει όλοι μια οικογένεια. Αν δεν κάνω λάθος, 7-8 παιδιά έχουμε μείνει από πέρυσι. Έχουν έρθει πολλά παιδιά, μαζί κι εγώ, έχουμε δεθεί. Είμαστε πλέον μια οικογένεια. Ερχόμαστε πλέον και στην προπόνηση και στους αγώνες για την παρέα και περνάμε πολύ ωραία. Κάθε μέρα είμαστε τέλεια. Ωραία. Ξεκίνησε η σεζόν ιδανικά και για σένα. Πρώτο μάτς και ένα γκολ. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Σημασία έχουν τρεις βαθμοί για την ομάδα. Η ομάδα να πάει καλά και μέσα από την ομάδα να φανούμε κι εμείς ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να πάμε με την ομάδα εκεί που πρέπει. Χρήστο, πώς και επέλεξες να έρθεις στο Χολαργό να συνεχίσεις την ποδοσφαιρική σου καριέρα? Εντάξει, ήταν δύο παιδιά που είναι ποδοσφαιριστές εδώ, τους είχα πάλι συμπαίκτες. Με αυτούς μίλησα και μετά με τη διοίκηση. Μ' άρεσε η φιλοσοφία της ομάδας, ο τρόπος που μου μίλησε η διοίκηση και δηλαδή συμφωνήσαμε αμέσως. Ήρθα, μιλήσαμε και συμφωνήσαμε αμέσως. Δηλαδή δεν υπήρχε δεύτερη μέρα ή δεύτερη σκέψη από μένα. Και στην ομάδα, Χρήστο, προπονητής είναι ένας νεαρός προπονητής, έτσι? Ναι, είναι ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, είναι νέος. Έχει όρεξη μαζί με το γυμνασί τον κύριο Σπύρο. Είναι και δύο νέοι. Τους αρέσει πολύ αυτό που κάνουν και ασχολούνται πάρα πολύ και με τα παιδιά που είναι βασικοί και με τα παιδιά που δεν παίζουν κάποια εβδομάδα. Δουλεύουν 100% με όλη την ομάδα, με όλα τα παιδιά. Ανεξαρτήτως αν παίζουν βασικοί κάποιοι μία εβδομάδα ή άλλοι είναι εκτός αποστολή, είναι στον πάγκο με όλα τα παιδιά. Ωραία. Χρήστο, τώρα ακολουθεί ντέρμπι με την Αγία Παρασκευή. Δύσκολο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι παίζουμε στην έδρα μας. Είναι και το μάτς του Κυπέλλου ενδιάμεσα. Τώρα τι να πω, είναι ντέρμπι αυτό. Εμείς ελπίζουμε να κερδίσουμε, να είμαστε πρώτοι. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ψηλά. Κοιτάμε ένα παιχνίδι ξεχωριστό. Τώρα προέρχεται το μάτς του Κυπέλλου, το οποίο δεν είναι αδιάφορο. Για μένα προσωπικά και για τα παιδιά δεν είναι αδιάφορο. Τώρα όσον αφορά το μάτς του Σαββάτου, θα δώσουμε το καλύτερο αυτό που έχουμε για να το κερδίσουμε, γιατί ξεκάθαρα πάμε πάντα για την νίκη, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Δεν πάμε ποτέ να παίξουμε άμυνα ή να κρατήσουμε το 0. Ωραία. Τι υπόσχεται ο Χρήστος ο Σκούμας στους φιλάθλους του Χολαργού? Τι να περιμένουν από εσένα και από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε ιδανικά για το Χολαργό? Το τι να περιμένουν τώρα από μένα είναι σχετικό, γιατί μέσα από την ομάδα φαίνομαι κι εγώ, φαίνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καθήκον μου, να βοηθάω την ομάδα με τα γκολ, με τις ασίστ, με οτιδήποτε είναι αυτό. Με το πάθος μου, όλη η ομάδα θα κάνει τα πάντα για να είναι ευχαριστημένη για αυτά τα παιδιά που έρχονται και είναι δίπλα μας, πάντα, εντός εκτός έδρας. Και μας στηρίζουν και μας δίνει μεγάλη δύναμη αυτό και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Το γκολ που πέτυχες με τα Σούρμενα, θες να το αφιερώσεις κάπου? Το γκολ, όχι μόνο αυτό, όλα τα γκολ που πετυχαίνω, τα αφιερώνω μόνο σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πλέον στη ζωή. Είναι ο αδερφός του πατέρα μου, ο θείος μου, ο οποίος τον έχω χάσει. Και από το 9 που έφυγε, 2009, το αφιέρωνα όλα τα γκολ για αυτόν. Ωραία. Εγώ να σου ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία και πολλά γκολ να πετύχεις και κάθε επιτυχία και στο Χολαργό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.